Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βιντεάκι σε αυτόν εδώ το κανάλι. Έχει περάσει ακόμη μία χρονιά παρέα με εσάς. Ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Ό,τι καλύτερο να σας φέρει το 2024. Και έτσι αρχίζουμε πλέον επίσημα με το πρώτο βιντεάκι του 2024. Είχα κάνει ακόμη ένα βιντεάκι το οποίο ήταν ζωντανή μετάδοση και έχουμε βγάλει τους 4 νικητές για τον διαγωνισμό μας. Έτσι αν θέλετε να δείτε ποιοι ήταν ή αν συμμετείχατε και θέλετε να δείτε αν έχετε κερδίσει, είναι ακριβώς το προηγούμενο βιντεάκι, άρα πηγαίνετε πίσω στο προηγούμενο βιντεάκι μου και θα δείτε ποιοι είναι οι νικητές του διαγωνισμού. Λοιπόν, σήμερα έχουμε βιντεάκι με tips για το ξεστόλισμα των χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών. Θα σας βοηθήσω έτσι λιγάκι με τα tips που έχω να σας πω πώς θα ξεστολίσετε πιο εύκολα και θα είναι και πιο τακτοποιημένα και έτοιμα για τον επόμενο χρόνο. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο tip που είναι όταν έχουμε διακοσμητικά τα οποία έχουν μπαταρίες μέσα, πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε τις μπαταρίες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα must, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οι μπαταρίες με τον καιρό αλλοιώνονται, έτσι μπορεί να μας καταστρέψει και το διακοσμητικό μας και να μην ανάβει του χρόνου. Και έτσι βγάζουμε όλες τις μπαταρίες από τα διακοσμητικά μας, από τα λαμπάκια μας, από παντού. Εγώ πάντα τις αφαιρώ. Μπορεί να θέλω να τις ξαναχρησιμοποιήσω ή να τις βάλω αν έχουν αδειάσει στην ανακύκλωση. Έτσι έχουμε εδώ έτοιμο το διακοσμητικό μας για του χρόνου και έτσι θα τοποθετήσουμε νέες μπαταρίες μέσα στα διακοσμητικά μας. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο tip μας που είναι ρολά που αδειάζουν από τα ρολά υγείας του τουαλέτα μας και ρολά που έχουμε χρησιμοποιήσει, ρολά περιτυλίγματος που έχουμε χρησιμοποιήσει για τα Χριστούγεννα. Φυλάμε αυτά για να βάλουμε πάνω τα λαμπάκια. Λοιπόν, καταρχάς βάζουμε, όπως είπαμε, βγάζουμε τις μπαταρίες, βάζουμε εδώ. Για να το κλείσω ένα λεπτό. Λοιπόν, έτσι, τυλίγουμε τα λαμπάκια μας γύρω-γύρω. Έτσι, γύρω-γύρω. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι και τακτοποιημένες και προστατευμένες. Και βάζουμε αυτά εδώ μέσα στο κενό, εδώ στο κενό, έτσι είναι έτοιμο για του χρόνου να το χρησιμοποιήσουμε και με τον ίδιο τρόπο βάζουμε τα λαμπάκια του δέντρου που είναι πιο πολλά εννοείται πάνω στο ρολό το πιο μεγάλο. Έτσι έχουμε τακτοποιήσει και τα λαμπάκια μας και προχωράμε στο τρίτο tip. Όπως σας έχω πει και άλλες χρονιές, εγώ χρησιμοποιώ κουτιά αποθήκευσης. Τα κουτιά αποθήκευσης είναι πάρα πολύ πρακτικά. Εμένα με βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι αυτά εδώ που έχω πάρει, όπως σας έχω ξαναδείξει, αυτά εδώ τα διαφανές. Από τζάμπο υπάρχουν διάφορα μεγέθη. Εσείς θα πάρετε αυτό που σας βολεύει, γιατί μερικοί φυλάνε τα διακοσμητικά στις αποθήκες, άλλοι τα φυλάνε κάτω από το κρεβάτι, άλλοι τα φυλάνε στην ντουλάπα. Έτσι έχουμε, έχουν διάφορα μεγέθη τα οποία βολεύουν τον καθένα. Εμένα είναι δύο τα μεγέθη που με βόλεψαν, έτσι πήρα δύο μεγέθη και πάντα τα παίρνω διαφανές για να βλέπω και τι έχουν μέσα, άσχετα ότι πάντα έχω γραμμένο πάνω τι είναι. Διαλέγω διαφανές για να βλέπω, γιατί μπορούμε να γράψουμε πάνω χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, όμως να είναι
ξέρω εγώ, το ένα κουτί να είναι σε ροζ από χρώσεις όπως έχω φέτος. Του χρόνου να θέλω να κάνω με κόκκινο, έτσι να βρω τα κόκκινα μου στολίδια. Θα είναι διαφορές, θα μπορείς να δεις τι έχει μέσα, έτσι δεν θα ανοίγεις όλα τα κουτιά να ψάχνεις. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο tip. Το επόμενο tip είναι αυτό που έχω αναφέρει πιο πριν. Βάζουμε πάντα ετικέτα και εγώ διαλέγω να βάζω ετικέτα με αυτήν εδώ την ταινία που είναι και πιο πρακτική, φεύγει εύκολα από το πλαστικό, μπορούμε να γράψουμε εύκολα επάνω γιατί είναι χάρτινη. Είναι αυτή που χρησιμοποιούμε όταν μπογιατίζουμε το σπίτι για να προστατεύσουμε μερικά σημεία και το βάζουμε εδώ. Εγώ το βάζω σε δύο σημεία, το βάζω εδώ στο πλάι και το βάζω και εδώ. Έτσι, με όποιον τρόπο μπει στην αποθήκη το κουτί, εγώ θα ξέρω τι είναι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο tip. Σε αυτό το σημείο ήθελα να σας θυμίσω να κάνετε τις εγγραφούλες σας. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο των βίντεο μου, με βοηθάτε πάρα πολύ με το να κάνετε εγγραφούλα. Αν πατήσετε και το καμπανάκι που θα εμφανιστεί, τότε θα παίρνετε ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που ανεβάζω. Πάμε για το επόμενο μας tip. Λοιπόν, το επόμενο μας tip είναι τα διακοσμητικά που δεν θέλω και που δεν έχω χρησιμοποιήσει εδώ και 3-4 χρόνια. Αυτά τα διακοσμητικά πρέπει να φύγουν. Δεν νομίζω να τα χρησιμοποιήσουμε μετά από 3-4 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ή δεν μας αρέσουν ή έχουν παλύνει ή έχουν φθαρθεί ή απλά έτσι δεν τα θέλουμε. Εκτός και αν είναι κάτι πολύτιμο για μας και το φυλάμε για συναισθηματικούς λόγους ή οποιοδήποτε λόγο εμείς ξέρουμε. Αν σας προτείνω, αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο διακοσμητικό για 3-4 χρόνια, να το φύγετε, να το δώσετε, να το χαρίσετε, γιατί δεν πρόκειται να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Αυτό είναι εγγύηση από εμένα, το έχω πάθει αρκετές φορές. Άρα, ξεκαθαρίζοντας τα παλιά διακοσμητικά, έτσι είναι πιο εύκολο για τον επόμενο χρόνο να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα τι έχουμε και να διακοσμήσουμε με αυτά που ξέρουμε σίγουρα ότι μας αρέσουν, τα θέλουμε, σίγουρα θα τα βλέπουμε και θα χαιρόμαστε και δεν θα έχουμε έτσι διάφορα διακοσμητικά τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε και απλώς μας παίρνουν χώρο στην αποθήκη. Άρα τα χαρίζουμε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω που θα το εκτιμήσει περισσότερο από σένα που δεν το θέλεις πια. Πάμε στο επόμενο tip. Εγώ όπως έχετε ξαναδεί, κάθε χρόνο το χριστουγεννιάτικο δέντρο και όλα μου τα στολίδια τα ξεχωρίζω. Δηλαδή, βγάζω όλα τα στολίδια ένα-ένα ξεχωριστά. Αν βγάλω αυτό από το δέντρο, θα βγάλω όλα αυτά από το δέντρο και θα τα βάλω σε ένα σακουλάκι ή θα τα τυλίξω σε μεμβράνη. Λοιπόν, αυτό τα προστατεύει και έτσι είναι και ξεχωρισμένα, έτοιμα για του χρόνου να μην γυρεύω από εκεί και από εδώ τα ίδια στολίδια και να ξέρω και πόσα έχω έτσι ώστε να μπορέσω να διακοσμήσω το δέντρο μου συμμετρικά και να ξέρω ότι έχω από αυτά 10 κομμάτια, άρα θα πρέπει με τα 10 κομμάτια που έχω να τα βάλω όπως πρέπει πάνω στο δέντρο μου, να υπάρχει παντού. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο tip. Το επόμενο tip είναι οι σακούλες τροφίμων. Αυτές εδώ, μεγάλες, μικρές, είναι μια οικονομική λύση, είναι μια λύση η οποία προστατεύει τα διακοσμητικά μας, δεν γεμίζουν σκόνη και είναι προστατευμένα έτσι ώστε να μην σπάνε. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ τη σακουλίτσα τροφίμων και βάζουμε μέσα διάφορα διακοσμητικά που θέλουμε
να φυλάξουμε. Ορίστε. Θα σας το γυρίσω έτσι. Και βάζω εδώ τα διακοσμητικά και τα κλείνω. Ορίστε. Αυτός είναι ένας πρακτικός τρόπος για να φυλάμε τα διακοσμητικά μας και να είναι προστατευμένα και να μην γεμίζουν σκόνη. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη σακουλάκια τροφίμων, έτσι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με τα διακοσμητικά μας. Πάμε στο επόμενο tip. Λοιπόν, θα σας πω κάτι με τα κουτιά αποθήκευσης. Τα κουτιά αποθήκευσης, αν τα χρησιμοποιείτε κι εσείς, είναι πολύ πρακτικό όταν αρχίσουμε να διακοσμούμε, να τα αδειάζουμε, να τα καθαρίζουμε και μετά να βάζουμε τα διακοσμητικά που έχουμε ήδη στο σπίτι, στο κουτί, έτσι ώστε όταν θα φύγουμε τα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, να τα έχουμε έτοιμα εδώ στο κουτί για να διακοσμήσουμε ξανά το σπίτι μας. Έτσι είναι και αυτά προστατευμένα. Και είναι και πιο πρακτικό γιατί θα φυλάξουμε εδώ τα διακοσμητικά και θα τα βάλουμε στην αποθήκη μέχρι να περάσουν τα Χριστούγεννα. Άρα είναι και αυτός ένας πρακτικός τρόπος να φυλάξετε τα διακοσμητικά μέχρι να περάσουν οι γιορτές. Είναι και προστατευμένα, δεν θα σπάσουν, δεν θα σκονιστούν και είναι έτοιμα όταν θα έχουν περάσει οι γιορτές να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας tip. Πάντα θα βγάζετε φωτογραφίες της διακοσμήσεις σας. Οι διακοσμήσεις είναι μοναδικές. Κάθε χρόνο είναι διαφορετικές. Κάτι θα αλλάξει σίγουρα. Εγώ υπήρχαν χρονιές που πέρασαν και θυμόμουν τις διακοσμήσεις που έκανα και μετά νιώνα που δεν έβγαζα φωτογραφίες για να τις ξανακάνω. Είναι κάποια πραγματάκια που κάνουμε που μας εντυπωσιάζουν και θέλουμε να τα ξανακάνουμε. Βγάζετε φωτογραφίες κάθε χρόνο και όχι μόνο τα Χριστούγεννα. Βγάζετε και την Άνοιξη και το φθινόπωρο. Ό,τι διακόσμηση κάνετε, βγάζετε φωτογραφίες. Ίσως σας χρησιμεύσουν και μετά. Μπορεί να σας αρέσει κάτι, μπορεί να θέλετε να το ξανακάνετε. Είναι εύκολο να έχετε ένα φάκελο με όλες τις διακοσμήσεις σας και τότε να τρέξετε πίσω και να δείτε. Αυτό μου άρεσε, θα το ξανακάνω. Μα αυτή είναι η παραλλαγή. Τι πιο εύκολο. Εγώ το έχω πάθει αρκετές φορές, γι' αυτό σας λέω. Βγάζετε φωτογραφίες. Εγώ τα Χριστούγεννα, όταν διακοσμήσω, δεν τα αφήνω έτσι. Τα αλλάζω. Μπορεί να καθαρίσω μια μέρα και να τα βάλω από εκεί, να τα βάλω από εδώ. Δηλαδή, συνέχεια κάνω αλλαγές στις διακοσμήσεις μου. Δεν μένουν όπως σας τα δείχνω. Τις περισσότερες φορές αλλάζω. Όταν καθαρίσω το σπίτι, μπορεί να μ' αρέσει να βάλω ένα βάζο, ας πούμε, από το τραπέζι, να το βάλω πάνω στον πουφεδάκι μου. Εκείνη τη στιγμή μου έρχονται έτσι διάφορες ιδέες και το αλλάζω. Εάν θέλετε να αλλάξετε διακόσμηση κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ή οποιασδήποτε διακόσμηση, μην το σκέφτεστε. Κάντε το. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο να κάνετε ανανέωση τα διακοσμητικά, να τα πάρετε από εκεί, να τα πάρετε από εδώ. Μπορεί να σας αρέσουν καλύτερα σε κάποιο άλλο σημείο. Κάντε το. Είναι πολύ ωραίο αυτό και δεν βαριέσαι καθόλου τις γιορτές και να βλέπεις τα ίδια και τα ίδια. Εγώ τα μετακινώ συνέχεια. Στο επόμενο βίντεο που θα δείτε που θα ξεστολίζω, θα δείτε ότι τα διακοσμητικά δεν είναι εκεί που τα έχω βάλει. Άρα, κάντε το, δοκιμάστε το, θα σας αρέσει πάρα πολύ και ανανεώνεται και ο χώρος. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Εγώ τα διακοσμητικά των Χριστουγέννων, ειδικά τα δεντράκια που έχω αδυναμία, πάντα τα βάζω σε αυτά εδώ. Αυτά που παίζαμε όταν είμαστε μικροί, ακόμα και τώρα παίζουμε, δεν ξέρω άλλο. Όχι, τα έχω σπάσει ήδη. Λοιπόν, χρησιμοποιώ αυτά, τα bubble, τα βάζω μέσα
έτσι προστατεύω τα δεντράκια μου και ό,τι διακοσμητικό θέλω να προστατευτεί, γιατί τα δεντράκια είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και μου αρέσει να τα φυλάω έτσι προσεκτικά για να τα έχω και του χρόνου. Εννοείται και τα γυάλινα σας, ό,τι σπάει θα το τυλίγετε σε αυτήν εδώ τη μεμβράνη που έχει bubble και έτσι θα τα προστατεύει και θα τα βάλετε στα κυβότια αποθήκευσης. Λοιπόν, νομίζω αυτά είχα να σας πω σε αυτό το βιντεάκι, εύχομαι να σας άρεσε. Το καθυστέρησα λίγο, η αλήθεια, όμως λόγω γιορτών δεν πρόλαβα να γυρίσω βίντεο. Εύχομαι να είστε καλά, εύχομαι το 2024 να φέρει όλα τα καλά που δεν έχει φέρει το 2023. Πάντα με υγεία, γιατί η υγεία, παιδιά, είναι πάνω απ' όλα. Δεν έχει αξία τίποτα αν δεν έχεις την υγεία σου. Λοιπόν, αυτά, εύχομαι να είστε καλά μέχρι το επόμενο μας βίντεο. Πολλά, πολλά φιλάκια! Γεια σας!